Η αντιμετώπιση των κινέζικων και ρωσικών συσσωρεύσεων στην Αρκτική απαιτεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ εντό και γύρω από την Αλάσκα και την Καναδική Αρκτική από καταπάτηση. Τόσο το πολεμικό ναυτικό, όσο και ο στρατό έχουν αναπτύξει στρατηγικέ με στόχο τον περιορισμό τη Κίνα και τη Ρωσία στην περιοχή. Μέχρι στιγμή και οι δύο κλάδοι έχουν επί του παρόντο μόνο ασαφεί και ακαθόριστε στρατηγικέ για την αποτροπή κάθε άλλη δύναμη όλα τα ανωτέρω αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες εντάσεις και τη γεωπολιτική δυναμική γύρω από την κατάσταση στην Αλάσκα. Μια ρωσική και κινέζικη ναυτική περίπολος αποτελούμενη από πολλά σκάφη έκανε στα νυχτά της Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνα, μια επίδειξη δύναμη που προκάλεσε στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ αλλά δεν αποτελούσε απειλή για τι ΗΠΑ ή τον Καναδά η Northcom και η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής ανέπτυξαν αεροπλάνα και πλοία για την παρακολούθηση της ρωσικής και κινέζικης περιπολίας, η οποία παρέμεινε στα διεθνή ύδατα. Ο Μπλεκ Χέρζιγκερ, ερευνητής στο Κέντρο Μελετών των ΗΠΑ στην Αυστραλία, επανέλαβε την απάντηση της Northcom ότι τα κινέζικα και ρωσικά πολεμικά πλοία δεν αποτελούν απειλή και ενήργησαν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως ακριβώς κάνουν τα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού όταν επιχειρούν στα ανοιχτά των κινέζικων ή ρωσικών ακτών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόκειται να αλλάξουν τι προτεραιότητε τη πολιτική του στην περιοχή τη Αρκτική. Γι' αυτό η Ουάσιγκτον εναποθέτει μεγάλε ελπίδε στη Φιλανδία και τη Σουήδια, οι οποίε θα πρέπει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, αμερικανικά F-35 Landing 2 Stealth αναπτύχθηκαν στην βορειότερη στρατιωτική βάση τους, στο Θούλη, στη Γρυλανδία. Αυτά τα τρομερά μαχητικά Stealth συμμετείχαν σε άσκηση δύο εβδομάδων της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής, που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου. Αξίζει να τονιστεί ότι η αεροπορική βάση Θούλη που βρίσκεται μόλις 750 μίλια βόρεια του αρκτικού κύκλου παίζει πιο σημαντικό στρατηγικό ρόλο ενάντια σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Την τελευταία δεκαετία η κλιματική αλλαγή και οι παγετώνες που λιώνουν άνοιξαν νεότερους δρόμους για εξερεύνηση των πόρων της περιοχής. Αυτό με τη σειρά του έχει μετατρέψει την Αρκτική σε μια ζώνη γεωπολιτικού ανταγωνισμού με τη Δύση να κατηγορεί τη Ρωσία για στρατιωτικοποίηση της περιοχής και η Ρωσία να κατηγορεί τη Δύση ότι απειλεί τη θέση της στην Αρκτική. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.